Η ζωή είναι στιγμές. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Είναι στιγμές που δεν μπορώ. Στη ζωή μας υπάρχουν και μεγάλες στιγμές. Ζω μεγάλες στιγμές. Δυστυχώς υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές. Μάθαν αυτές δικές μου όλες οι δύσκολες στιγμές. Εμείς θα είμαστε κοντά σας σε κάθε σας στιγμή. Πάντα θα είμαστε εκεί, στη μεγάλη στιγμή, στη μεγάλη φωτιά που ανάβει η ζωή, πάντα θα είμαστε εκεί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι στιγμές. Για μία ακόμα φορά είμαστε κοντά σας και σήμερα θα αναλύσουμε την αξία της στιγμής. Αισθάνομαι τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο σήμερα τον κύριο Σταμάτη Μισιρλή, ο οποίος ασχολείται με τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και όταν τον ρώτησα τι τίτλο θέλει να βάλουμε κάτω από το όνομά του, πολύ απλά μου απήντησε «Δεν θέλω τίτλο, γιατί είμαι ακόμη και εγώ μαθητής». Καλησπέρα στα μάτια μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Να είσαι καλά. Καλώς σας βρήκα. Σήμερα θα αναλύσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο θέμα. Θα μιλήσουμε για την αξία της στιγμής. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με την ερώτηση «Τι σημαίνει να είμαστε παρόντες σε κάθε μας στιγμή?» Σημαίνει να είμαστε εστιασμένοι ολικά σε αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει αυτό που κάνουμε να μας αρέσει. Οι άνθρωποι δυστυχώς, λόγω των προβλημάτων που έχουν, είναι στις σκέψεις τους. Είναι στα δικά τους ενδιαφέροντα και ζουν μηχανικά. Και αυτή η μηχανικότητα που έχουν τους κάνει να χάνουν την αξία των γεγονότων της στιγμής. Καταλαβαίνεις, προχωράνε στους δρόμους, μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά τους, να κάνουν τα πάντα. Το μυαλό μου συνεχίζει και δουλεύει μέσα. Και δυστυχώς, εκεί πέρα που είναι το μυαλό τους βρίσκονται. Ζουν δηλαδή στις σκέψεις τους και όχι στην πραγματικότητα την οποία βιώνουν. Αυτό τους κάνει να μην παίρνουν πληροφορίες και να χάνουν την αξία που τους προσφέρει η στιγμή. Άλλωστε, η στιγμή, το τώρα δηλαδή, λέγεται present στα αγγλικά, που σημαίνει δώρο. Ας πάρουμε λοιπόν το δώρο της στιγμής. Και τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε τη στιγμή? Πώς μπορούμε να απομονώσουμε το μυαλό μας και τις σκέψεις μας? Το μυαλό μας, επειδή δεν είναι ένας κακός που έχουμε μέσα μας και συνεχώς όλοι το έχουμε βάλει πάνω, ρίχνουμε τα πυρά συνέχεια στο μυαλό. Δεν είναι τίποτα άλλο από ένα όργανο δικό μας που προσπαθεί να μας βοηθήσει αναλόγως στις πεπιθήσεις που του έχουμε εκπαιδεύσει να έχει, έτσι. Άρα πρέπει λοιπόν να ανακαθορίσουμε τα πράγματα, να ξέρουμε τι πιστεύουμε, γιατί το πιστεύουμε, να ψάξουμε, να ερευνούμε, να δίνουμε απαντήσεις, γιατί γι' αυτό θέλει το μυαλό μας να παίρνει απαντήσεις, τέτοιες απαντήσεις τις οποίες θα μας αφήσουν να ευχαριστιόμαστε αυθεντικά αυτό που θέλουμε περισσότερο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις, οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που θέλουν. Οι περισσότεροι κάνουν αυτό που νομίζουν ότι έχουν ανάγκη, που τους λέει το μυαλό τους. Οι πεπιθήσεις τις οποίες μεγαλώνουμε από την οικογένεια, μεγαλώνουμε από την κοινωνία. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν ένας άνθρωπος ελευθερωθεί από αυτά τα δεσμά και αφαιθεί χωρίς φόβο να είναι ο εαυτός του, θα δεις ότι θα ζει στιγμή. Και μια τέτοια στιγμή υπέροχη είναι όταν ερωτεύεσαι τον άλλον. Σαφώς, και να πούμε και για τις καταπληκτικές ορμόνες σερωτονίνη που αρχίζει και κρίνεται και νιώθεις μια ευτυχία, νιώθεις μια χαρά, νιώθεις μια άνοδο του ανοσοποιητικού σου και γενικότερα πετάς και είσαι ελεύθερος και νιώθεις αυτή την ελευθερία που όπως προείπες. Επίσης αδυνατίζεις. Αδυνατίζεις, γιατί, σωστά. Γιατί όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι, τη σπαταλάς εκεί που θέλεις και επίσης δεν τρως. Γιατί παίρνει ενέργεια άλλη ποιότητα. Δεν χρειάζεται να πλακώνει το φαΐ για να απολαμβάνει το υλικό μας σώμα τόσο πολύ, όταν το εσωτερικό μας, το συγκινησιακό μας ή το πνευματικό μας σώμα τρέφεται με αυτές τις ποιότητες, με αυτές τις τροφές. Να πούμε λίγο στα μάτια ότι όταν τρώμε παραπάνω από το κανονικό, έχει να κάνει με αυτό που μόλις είπες, έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή έχουμε κενό στο συναισθηματικό μας κόσμο και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό τρώγοντας. Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει. Εγώ δεν θα πιάσω το βιολογικό τομέα που μπορεί να έρθει ένας γιατρός να σε πει τι συμβαίνει στο χημικό μας σώμα. Εγώ θα σας πω όμως εσωτερικά τι γίνεται. Ένας άνθρωπος μέσα του έχει μερικά επίπεδα τα οποία μπορεί να τρέφεται με πολλές ποιότητες τροφής. Όταν εμείς θα ανοίξουμε αυτές τις πύλες και τρεφόμαστε με υψηλότερης ποιότητας ενέργεια, δεν έχουμε ανάγκη τόσο πολύ τις χαμηλότερες ποιότητες ενέργειας. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν, όταν εμείς ενεργοποιούμαστε από την έμπνευση ή από τον έρωτα ή όταν ερωτευόμαστε με κάτι, δεν χρειάζεται τόσο πολύ η ενέργεια να αποθηκεύεται, γιατί σοκάρεται το σώμα, αποθηκεύεται και λόγω του φόβου τον οποίο προετοιμάζεται, μαζεύει, γεμίζει τις αποθήκες του, αλλά γίνεται η ροή της ενέργειας. Άλλωστε, όπως ξέρουν και οι φίλοι μας, αυτό το πράγμα συμβαίνει τώρα
και στην κοινωνία. Οι άνθρωποι δίζουν τη στιγμή γιατί είναι όλοι μες στο φόβο, επομένως κοιτάνε και αποθηκεύουν ενέργεια αντί να αφήσουν να ρέει ενέργεια, είτε λέγεται λεφτά, είτε λέγεται το οτιδήποτε. Καλώς ή κακώς, η ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό κάνει, κακώς. Το φόβο προωθεί, το φόβο σπέρνει και νομίζω ότι είναι καλό για μένα να αποστασιοποιηθούμε λίγο από την καθημερινότητα και από τις ειδήσεις που μας έχουν περικλείσει με φόβο και να ασχοληθούμε πιο πολύ με τον εσωτερικό μας κόσμο. Και θα ήθελα λίγο να αναλύσουμε τις πεποιθήσεις στα μάτια, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Οι πεποιθήσεις λοιπόν φτιάχνονται μέσα από την οικογένειά μας, μέσα από τη ζωή, μέσα από την κοινωνία. Οι πεποιθήσεις είναι αυτές που δημιουργούν το πώς εμείς βλέπουμε την πραγματικότητα. Mm-hmm. Και έχουμε λοιπόν τις αρχαίγονες, θα λέγαμε, πεποιθήσεις, που είναι στο βαθύτερο υποσυνείδητο κομμάτι του εαυτού μας, που μπορούν και δημιουργούν όλα αυτά που λέμε ονομοτέλεια, τους νόμους. Έτσι. Mm-hmm. Εκεί πέρα, όταν φτάσει κάποιος άνθρωπος, θα μπορεί να κάνει ένα θαύμα κβαντικής, θα λέγαμε, φύσεως. Mm-hmm. Έτσι, εσωτερικά, τόσο πολύ βαθιά, υποατομικά πηγαίνει, με το σκοπό να μπορεί με τη θέλησή του να πειράξει την ύλη. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν που πραγματικά πιστεύουν και μπαίνουν σε αυτό το επίπεδο, κάνουν τέτοια άλματα κβαντικά και βλέπεις και λες: Ωχ, θαύμα, θεραπεύτηκε ή έγινε κάτι που δεν μπορεί να το εξηγήσει η επιστήμη. Όταν εμείς όμως αυτές τις πεποιθήσεις, τώρα που μιλάμε για τις προσωπικότητες και για το διανοητικό κόσμο εδώ πέρα, μέσα στο κόσμο των πεποιθήσεων τον οποίο ζούμε, μπορούμε και τις χειραγωγήσουμε με τις απλές πεποιθήσεις, γιατί όλες πάνε σαν ένα κρεμμύδι με τα διάφορα τσόφλια. Έτσι. Εμείς τώρα πιάνουμε τις εξωτερικές για να μιλήσουμε με τον κόσμο, τις επιφανειακές που έχουμε, τις καθημερινότητάς μας. Αυτές λοιπόν τις επιθυμίες μπορούμε να τις αλλάξουμε μέσω του αποτελέσματος. Δηλαδή, να δούμε κάθε φορά τι αποτέλεσμα μας φέρνει ο τρόπος ο οποίος προσεγγίζουμε την κάθε στιγμή. Mm-hmm. Άρα, η δική μας η προσέγγιση μπορεί να αλλάξει. Η στιγμή, το γεγονός σαν γεγονός, θα είναι το ίδιο. Εμείς αλλάζουμε την προσέγγιση μας. Και μέσα από αυτό που συμβαίνει, κοιτάμε πώς μπορεί να μας ωφελήσει. Μπορεί να βλέπουμε δηλαδή το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο, ανάλογα με την πεποίθηση τη δική μας πια. Γιατί μπορεί η οικογένειά μας να μας έμαθε να το βλέπουμε μισοάδιο, αλλά εμείς πλέον μπορούμε να αλλάξουμε την πεποίθησή μας και να το βλέπουμε μισογεμάτο. Μισογεμάτο. Ναι. Άρα θα λέγαμε. Με απλά λόγια. Με απλά λόγια θα λέγαμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε πεποιθήσεις και από τις δύο πλευρές. Να ξέρουμε μισοάδιο και μισογεμάτο το ποτήρι πώς είναι. Και έτσι να διαλέγουμε κάθε φορά τι είναι καλύτερο για τη δική μας προσωπική ανάπτυξη, να διαλέξουμε για το δικό μας ψυχικό δρόμο. Έτσι δεν είναι. Έτσι θα έρθει μια ειρήνη και με το άδειο ποτήρι και με το μισογεμάτο. Ε? Γιατί απλά δεν θα έχουμε κάτι να πολεμήσουμε ή να πείσουμε τον άλλο, απλά θα έχουμε κάτι να επιλέξουμε ως πορεία, ως διαδρομή στην καθημερινότητα της ζωής μας. Να πούμε λίγο, να αναλύσουμε λίγο τη λέξη πεποίθηση, αυτοπεποίθηση. Το λέει εξάλλου και η λέξη. Αυτοπεποίθηση σημαίνει ότι έχω τη δική μου πεποίθηση και κατ' επέκταση πιστεύω στον εαυτό μου. Έτσι. Θα ήθελες λίγο να το αναλύσεις. Βεβαίως. Ό,τι μέσα μας είναι συνειδησιακά στην ίδια κατάσταση που μπορούμε εμείς να συλλάβουμε και να το κάνουμε εμπειρία και βίωμα, λέμε ότι είναι αυτοπεποίθηση. Γιατί εκπέμπουμε ακριβώς αυτό που ξέρουμε, αυτό που νιώθουμε. Είναι μια τέχνη την οποία κατέχουμε. Μια τέχνη δηλαδή για να γίνει τέχνη περνάει από το διανοητικό που τη μαθαίνουμε σε πληροφορία και με την εξάσκηση και την πρακτική περνάει στο αισθητό της κομμάτι μας και μετά γίνεται δικιά μας. Έτσι είναι και η πεποίθηση. Καμιά φορά οι άνθρωποι παίρνουν πεποιθήσεις άλλων ανθρώπων και με τον καιρό τις δουλεύουν, τις καταλαβαίνουν, τις βιώνουν και τότε γίνεται αυτοπεποίθηση. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ένα παράδειγμα για την ομορφιά. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που εκπέμπει αυτοπεποίθηση είναι αυτός που αξιώνει τον εαυτό του. Πρέπει όμως να το αξιώσει τον εαυτό σου και να μην είσαι ένας τρελός, θα λέγαμε, ενάρκησος ή οτιδήποτε άλλο πράγμα, να έχεις δει λοιπόν τις ικανότητές σου. Αυτό λοιπόν μας κάνει να βάζουμε ένα challenge στον εαυτό μας, να τον βάζουμε σε προκλήσεις. Να βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται, τι είναι η δύναμή μας και μετά να μας έρχεται μια αυτοπεποίθηση του επίπεδου μας. Ούτε υπεροψία, ούτε απαξίωση. Αλλά μια αυτοπεποίθηση του επίπεδου μας δηλαδή, το τι είμαστε, τι μπορούμε. Παρά τα αυτά όμως, σαν εγώ, σαν άνθρωπος, κουβαλάω τις πεποιθήσεις των γονιών μου. Τις αναλύω, τις ζω, τις ξαναζώ, τις ξαναζώ, τις ξαναζώ, αλλά φτάνω σε ένα σημείο που νιώθω ότι δεν είμαι χαρούμενη, νιώθω ότι δεν είμαι ευτυχισμένη, νιώθω ότι δεν με εκφράζουν πλέον αυτές τις πεποιθήσεις. Πώς θα μπω στη διαδικασία να αλλάξω μια πεποίθηση την οποία την έχω ακούσει από την παιδική μου ηλικία και πλέον έχω φτάσει να είμαι μια ενήλικη γυναίκα και καλώς ή κακώς μεγάλωσα με αυτή την πεποίθηση. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο πιο δύσκολο είναι να αλλάξει αυτή η πεποίθηση, γιατί ο ρυθμός είναι αυτός που δημιουργεί πραγματικότητα. Καταλαβαίνεις ότι εδώ θα δώσουμε ένα παράδειγμα όπως το αυτοκίνητο. Όταν το αυτοκίνητο τρέχει με ταχύτητα, θέλει παραπάνω φρένο. Για να στρίψει.
Σωστά. Άλλως δεν τελαπάρει. Έτσι λοιπόν, όσο πιο μεγάλη ταχύτητα έχουμε, θέλει πιο καλά φρένα και σιγά σιγά να πάρουμε τη στροφή. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πρέπει ακριβώς να δώσουμε στον εαυτό μας έναν άλλο ρυθμό. Σιγά σιγά να ελαττώνουμε, όχι να βιάζουμε τον εαυτό μας, να το ελαττώνουμε σιγά σιγά και με να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μας φέρουν έναν άλλο ρυθμό, την καινούργια πεποίθηση. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Αν αυτή η πεποίθηση καινούργια δεν είναι ακριβώς αυτό που πιστεύουμε, δεν θα γίνει ποτέ βίωμά μας, δεν θα αλλάξουμε ποτέ. Mm-hmm. Γιατί η πεποίθηση, για να αλλάξει, πρέπει το υποσυνείδητο μας να είναι σίγουρο ότι η άλλη θα μας δώσει την ίδια ασφάλεια. Είναι σαν mm-hmm. να κρέμεσαι από τον κρεμό με το ένα χέρι και να σου πω άστο ένα χέρι για να πιάσεις με το άλλο. Πρώτα θα πιάσεις με το άλλο, έτσι δεν είναι? Σωστά. Και μετά να πιάσεις το χέρι. Έτσι είναι και η πεποίθηση μέσα μας. Δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε το υποσυνείδητό μας και το μόνο που θα κάνουμε όταν αφήσουμε και τα δύο χέρια να πέσουμε στον κρεμό. Άρα πρέπει να έχουμε τη σιγουριά ότι η καινούργια πεποίθηση θα μας καλύψει, θα είμαστε σίγουροι για τη συγκεκριμένη πεποίθηση. Θα πρέπει να είναι τη συνδυσιακή μας κατάσταση. Mm-hmm. Κατάστασης, έτσι. Το απλά να νομίζουμε ότι πρέπει να αλλάξω πεποιθήσεις και να τις αλλάξω, ξέρεις, πρώτα πρέπει να τις βρούμε. Δεν γίνεται μαγικά. Δεν γίνεται μαγικά. Έτσι δεν είναι? Με την εκπαίδευση, με την εμπειρία, με την αξία της στιγμής, με την εκπαίδευση να μπορώ μέσα από τη στιγμή να παίρνω αυτή την εμπειρία, τη δύναμη και όχι να γεμίζω με τραύματα. Γιατί τραύμα σημαίνει μια εμπειρία που δεν μπορώ να τη χειραγωγήσω και έχει μείνει μέσα μου. Σαν την τροφή. Mm-hmm. Όταν τρώμε τροφή και δεν χωνεύεται, έχουμε βάρος. Έτσι ακριβώς και το ψυχολογικό μας σώμα. Όταν παίρνουμε μια ενέργεια και δεν μπορεί να χωνευτεί, μένει αυτή η ενέργεια μέσα μας και δημιουργεί κόμπους. Και αυτοί οι κόμποι είναι αυτοί που δεν αφήνουν τη ροή μέσα μας. Είναι τα τραύματα αυτά τα οποία λέμε. Έτσι. Τα οποία πώς τα ξεπερνάμε και πώς τα θεραπεύουμε? Κάθε τραύμα που έχει ένας άνθρωπος είναι ένας κόμπος. Δηλαδή μια πληροφορία που πήρε που δεν ήταν ικανός να μπορέσει να την χωνέψει, θα λέγαμε, mm-hmm. να βαθμίσει, να την κάνει mm-hmm. δική του ή να καταλάβει για ποιο λόγο έγινε, να βρει δηλαδή την αιτία. Καταλαβαίνουμε, μόλις δείξουμε το φως συνείδησης πάνω στις τραυματικές μας εμπειρίες, τότε σιγά σιγά θα ξεδιπλωθεί όλο το δώρο, the present, σου είπα, mm-hmm. τη στιγμή τη οποία βιώσαμε. Έτσι λοιπόν, όσο ανοίξουμε λοιπόν τα δώρα μας, μας έχει δώσει η ζωή, θα μάθουμε ότι η ζωή δεν είναι μια τιμωρία, είναι κάτι, μια απόλαυση, μια εκπαίδευση, με προκλήσεις, με το αλατοπίπερο που λέμε. Και κάθε στιγμή είναι ένα present, ένα δώρο που πρέπει εμείς να το ξετυλίγουμε και να παίρνουμε. Γιατί είναι δικά μας τα δώρα, δεν είναι αλλονιών, έτσι δεν είναι? Και μας τα χαρίζει για η ζωή. Ήδη έχουμε το μεγαλύτερο δώρο που βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, μας έχει δοθεί μέσα από την μητέρα μας, Σταμάτης Μισελής, κυρίες και κύριοι. Για όσους από εσάς θέλετε να τον βρείτε πέρα από την δική μας εκπομπή, μπορείτε στο YouTube να πληκτρολογήσετε το όνομά του, Σταμάτης Μισελής, στα λατινικά, ελεύθερη γνώμη, και να μπείτε να δείτε και άλλες δικές του ομιλίες και να έρθετε περισσότερο κοντά στον εσωτερικό σας κόσμο. Άρα, σήμερα ακούμε από τον Σταμάτη Μισελή πόσο σημαντικό είναι να ζούμε την κάθε μας στιγμή σαν να είναι μοναδική, να βιώνουμε την κάθε μας στιγμή, και είναι πολύ σημαντικό για όλους εσάς να χαίρεστε και να απολαμβάνετε την κάθε σας στιγμή, να περπατάτε και να το νιώθετε, να αγκαλιάζετε και να το νιώθετε, να φιλάτε και να το νιώθετε, να ερωτεύεστε κάθε στιγμή, κάθε στιγμή, κάθε στιγμή. Να συνεχίσουμε, Σταμάτη μου, από το αποτέλεσμα στην αιτία. Mm-hmm. Αυτό είναι. Κάθε φορά έχουμε τις εμπειρίες, αλλά τις εμπειρίες πρέπει να τις παίρνουμε ολικά. Mm-hmm. Όταν λέμε ότι πάω να δοκιμάσω κάτι, πρέπει να φινόμαστε σαν τον Σοκράτη, χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι, ελεύθεροι, να μπορούμε να συλλάβουμε κάτι μέσα μας. Μετά από εκεί πέρα, η πράξη μας, η εκπομπή μας δηλαδή, θα πρέπει να είναι βάση του συνδυσιακού μας επίπεδου. Mm-hmm. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν θέλει να πάρει κάτι, πρέπει να αφήνεται σαν το Σοκράτη, να μην ξέρει τίποτα, να έρχεται πληροφορία. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει όμως. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει λοιπόν να χαριναγωγήσουμε το νου. Οι διάφοροι διαλογισμοί οι οποίοι υπάρχουν και βοηθούν τους ανθρώπους, τους βοηθάνε να φεύγουν από το νου, να τον αφήνουν στην άκρη, να τον ρεμούν, mm-hmm. για να μπορούν να καταλαβαίνουν μέσα τους το αυθεντικό ή το αιώνιο, mm-hmm. ή αυτό το οποίο μπορεί να τους χαρίσει την ευδαιμονία. Όμως στην πρακτική ζωή βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε ένα άλλο είδος διαλογισμού, τη στιγμή που λέμε. Άρα πρέπει λοιπόν να μάθουμε το νου να είναι σε ησυχία στη στιγμή. Αλλά πρέπει να είμαστε, όχι να σκεφτόμαστε. Πρέπει να βιώνουμε, όχι να θέλουμε. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σιγά σιγά έρχομαστε πιο πολύ κοντά στο τώρα. Επίσης, ο νους, επειδή είναι φτιαγμένος στη διαδικότητα, σε συχνότητα, mm-hmm. είναι σίγουρο ότι θα ξεφύγουμε. Θα έρθουν οι σκέψεις, θα έρθουν πολλά πράγματα. Δεν πρέπει λοιπόν να ανησυχούμε ότι κάθε φορά θα ζούμε τη στιγμή. Απλώς με το που πιάσουμε τον εαυτό μας, ότι κάτι τον απασχολεί, ας αφαιθούμε να κάνουμε το μεγαλύτερο ενθουσιασμό που μπορούμε. Το μεγαλύτερο ενθουσιασμό που μπορούμε. Να ασχοληθούμε με τον ενθουσιασμό μας. Ενθουσιασμός όμως δεν σημαίνει απλά μια παρόντριση. Ενθουσιασμός από το εν και το θείο μέσα μας mm-hmm. σημαίνει κάτι που νιώθουμε την πληρότητα, που δεν υπάρχει αρνητικό συνέστημα μέσα μας.
Έτσι θα μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι ενθουσιασμός και τι δεν είναι. Ένας ενθουσιασμός δεν μπορεί να έχει αμφιβολία. Ένας ενθουσιασμός δεν μπορεί να έχει άγχος. Ένας ενθουσιασμός είναι ακριβώς αυτό που σε φέρνει στη στιγμή. Γιατί είσαι ολικά εδώ. Και κανένα κομμάτι σου δεν περισσεύει να πάει αλλού. Παρά τα αυτά, αν υπάρχει ενοχή την ώρα που υπάρχει και ενθουσιασμός. Δεν γίνεται. Τι κερδίζει, ο ενθουσιασμός ή η ενοχή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πάρουν και τα δύο. Αυτά είναι τα διαιωνετικά τρίκ. Βγαλέμε με ενθουσιάζει, αλλά δεν υπάρχει αλλά. Είτε σε ενθουσιάζει, είτε σε ενθουσιάζει κάτι. Έτσι θα μπορούμε να διακρίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Δυστυχώς το μυαλό προσπαθεί συνεχώς να έχει διαιωνετικά τρίκ για να μας βάζει σε μια κατάσταση λαβυρίνθου και να μην βλέπουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Εγώ προτείνω στους ανθρώπους να είναι ελεύθεροι, να κάνουν ό,τι θέλουν. Η αξία μας δίνει πάρα πολλή εμπειρία. Αφαιθείτε να είστε στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας για να μπορείτε να δείτε τη μέγιστη επέκτασή σας. Από εκεί και πέρα όλα θα γίνουν αυτόματα. Δύο πράγματα εσείς να κάνετε. Να ζείτε με ένταση. Όσο πιο ευαίσθητοι είσαστε, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώνει η ένταση. Δεν χρειάζεται να είναι ένταση στα σενάρια. Εσείς θα είστε ευαίσθητοι και τα σενάρια θα μπορούν να είναι απλά, αλλά εσείς θα τα βιώνετε μέσα από μια ένταση η οποία θα σας χαρακτηρίζει με εκείνη την ευαισθησία που θα μπορεί να σας δώσει φως, να σας φωτίσει με εμπειρίες για να φύγει ο πόνος. Στα μάτια μου, Σιρλή, για σένα που είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείσαι με τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και έχεις δουλέψει και είσαι και φωτισμένος άνθρωπος, σου φαίνονται πάρα πολύ απλά για σένα, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν απλό και κοινό θνητό, για έναν κοινό άνθρωπο, να κατανοήσει και να καταλάβει όλα αυτά τα οποία λες, διότι δεν γίνονται διαμαγείες να αλλάξω πεποίθηση, να αλλάξω άποψη, να αλλάξω γνώμη, να αλλάξω τη γυρότητα της ζωής μου κλπ. Χρειάζεται άσκηση για όλο αυτό το πράγμα. Άσκηση της ψυχής, άσκηση του μυαλού, άσκηση του ιστορικού μας κόσμου. Για να μην τρομάζουμε τους ανθρώπους, γιατί όπως γυμνάζω το σώμα μου και κάνω καλό στους μυς μου, στην καρδιά μου, κλπ. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να ασκήσω και την ψυχή μου. Σωστά. Βεβαίως. Η ψυχή μας λοιπόν, μόλις καταλάβουμε ότι είναι όλο το πληροφοριακό, ενεργειακό πεδίο που μέσα συγκρατεί όλη την ένωση με τις πληροφορίες που έχουμε από την εσάρκωσή μας και μετά θα λέγαμε όλη την ένωση με το συλλογικό υποσυνείδητο, καταφέρει να μας δίνει όταν έχουμε την ένωση εκείνες τις δυνατότητες να ξεπερνάμε κάθε τι στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε να ενδυναμώσουμε την ψυχή μας ή να ψυχαγωγηθούμε, σημαίνει να φτιάξουμε έναν αγωγό, ψυχαγωγία, έναν αγωγό, ένα κανάλι από την ψυχή με εμάς. Άρα εμείς να έχουμε, θα λέγαμε, μια προέκταση του εαυτού μας που να ενώνεται με το συλλογικό ίντερνετ. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα κάνουμε, καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί πριν που μου έδωσες είναι πεποιθήσεις, επειδή βλέπουν ένα φόβο ή κάτι βλέπουν βουνό. Θέλω εδώ να διευκρινίσω ότι όπως ένας άνθρωπος έχει μέσα του τον ενθουσιασμό να κάνει κάτι, ανεξάρτητα το πόσο έργο χρειάζεται, δεν θα είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι μόνο όταν δεν έχουμε ενθουσιασμό. Άλλο είναι δύσκολο, άλλο θέλει έργο. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε για να μπορούμε εμείς να ξέρουμε ότι όποιος έχει ενθουσιασμό θα κάνει έργο. Η δυσκολία έρχεται όταν εμείς δεν έχουμε ενθουσιασμό. Εσύ το ξέρεις που είσαι και αθλήτρια, οπότε καταλαβαίνεις κάθε φορά η προπόνηση όταν γίνεται με ενθουσιασμό που ήταν σκληρή, αλλά δεν ήταν δύσκολη. Ήταν σκληρή, έτσι πατήσω έργο, εκπαίδευση και τώρα πληρώνεις την εκπαίδευση που έκανες. Έτσι είναι και αυτό. Ας εκπαιδευτούμε λοιπόν, να μπορούμε λοιπόν να μάθουμε, να δώσουμε την εμπειρία που χρειάζεται η ψυχή μας, να ανεβάσουμε τις εμπειρίες μας, θα λέγαμε, στο λεγό ίντερνετ, για να μπορούμε μετά από το ίντερνετ το ίδιο να κατεβάσουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε στη στιγμή. Πόσο σημαντικές είναι οι λέξεις οι οποίες έχουμε και μόλις προείπες ψυχαγωγία, αγωγός της ψυχής. Ναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν, πρέπει να ανακαθορίσουμε ξαφνικά αυτά που ήδη ξέρουμε. Δηλαδή τι, να συγκεντρωθούμε, να συνειδητοποιήσουμε αυτά που λέμε ότι πιστεύουμε. Είτε λέγεται λέξη, είτε λέγεται πεποίθηση, είτε λέγεται θρησκεία. Πρέπει να ξέρουμε πραγματικά τι είναι αυτό που πιστεύουμε. Και αυτό είναι το 50% που πάντα λέω της δουλειάς που κάνουμε. Το να βρούμε από το αποτέλεσμα. Πραγματικά, τι μπορεί εγώ να πιστεύω, τι μπορεί να σημαίνει, τι μπορεί να γίνεται μέσα μου για να έχω αυτή τη συμπεριφορά. Τι σκέψεις έχω, τι συναισθήματα περνάνε από μέσα μου. Βλέπετε, μια παρατήρηση λοιπόν του εαυτού μπορεί να μας κάνει να δούμε για ποιο λόγο, για ποια αιτία, δηλαδή ποια πεποίθηση έχω για να αντιδράω έτσι στο περιβάλλον μου. Παρά τα αυτά, μπορεί να υπάρχουν όμως και πεποίθησεις οι οποίες έχουν μπει στο υποσυνείδητό μας σε πολύ μικρή παιδική ηλικία, μέσα από τους γονείς,
και να μην μπορούμε να ξεφύγουμε ή να γλιτώσουμε σε εισαγωγικά από αυτές τις πεπιθήσεις και να μας ταλαιπωρούν αυτές τις πεπιθήσεις, να αναταλανίζουν την ψυχή μας, το κορμί μας, το μυαλό μας και όλο μας το είναι. Γιατί αν τολμήσω εγώ να ξεκινήσω μια δική μου πεποίθηση, ενδεχομένως να πληγώσω τη μαμά μου, ενδεχομένως να πληγώσω τον μπαμπά μου, ενδεχομένως να πληγώσω τον σύντροφό μου. Οπότε, πώς μπορώ να περάσω στην πλήρη ελευθερία αυτό που είπες στο ξεκίνημα της εκπομπής, έτσι ώστε να νιώσω ελεύθερος? Λοιπόν, τώρα θα σου απαντήσω λίγο χιουμοριστικά. Όλα αυτά που είπες δεν είναι τίποτα από ένα σύστημα πεπιθήσεων. Mm-hmm. Έτσι, που απλά το ένα ενώνεται και βλέπουμε λοιπόν οι πεπιθήσεις μεταξύ τους ενώνονται, γι' αυτό δεν μπορούμε ακαριά να βγάλουμε μια πεποίθηση. Είναι ένα σύστημα πεποίθησης, είναι αλυσίδα. Η μια πεποίθηση με την άλλη δημιουργεί ένα δεσμό και φτιάχνει ένα δίκτυο πεποίθησεων. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τώρα μόλις έδωσε ένα παράδειγμα από αρνητικές πεποίθησεις που έχεις, έτσι, ένα δίκτυο πεποίθησεων, τις οποίες σου απαγορεύουν όσο τις πιστεύεις να προχωρήσεις παραπάνω και να κάνεις την αλλαγή σου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκείνη την ώρα που βλέπουμε ένα ολόκληρο δίκτυο πεποίθησεων, έτσι, μόλις πάμε λίγο πιο βαθιά, αυτόματα όλες θα διαλυθούν. Κάθε φορά που εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο πεποιθήσεων μέσα μας, αυτό μπορούμε να κάνουμε να πάρουμε λίγο πιο βαθιά. Ή άλλοθεν, ή εσωτερικά, όπως mm-hmm. το καταλαβαίνει κανείς, πιο πνευματικά, ή στο πιο υποατομικό, θα λέγαμε, επίπεδο. Καταλαβαίνεις ότι όσο είμαστε στην επιφάνεια όσο είμαστε, και βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει ολόκληρο δίκτυο που δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, εκείνη την ώρα πρέπει να εμβαθύνουμε. Σε μία διέξοδο, πας μόνο πάνω ή κάτω. Διαλέξτε λοιπόν να πηγαίνετε πάνω. Και θα δεις τελικά ότι δεν υπήρχε αδιέξοδος, αλλά είναι μια άλλη επιλογή που δεν έχεις δει. Δεν υπάρχει αδιέξοδο πουθενά. Έτσι, καταλαβαίνεις ότι μόλις εμείς δούμε ότι λέμε πράγματα που λέμε ότι είναι μέσα σε πεποιθήσεις, τις οποίες βασίζονται και σε άλλες πεποιθήσεις, όπως τις οικογένειες, όπως το πώς θα συμπεριφερθούν οι άλλοι, πρέπει να πάμε λίγο πιο βαθιά μέσα και να δούμε τις πεποιθήσεις που έχουμε εμείς σχετικά με τη σχέση μας με την οικογένεια. Τώρα σου πάτσαμε ένα παράδειγμα mm-hmm. πάνω σε αυτό που μου είπες. Οπότε καταλαβαίνεις αυτό το σύστημα πεποιθήσεων πρέπει να αναλυθεί και όσο μπορούμε να εμβαθύνουμε στις πιο εσωτερικές μας πεποιθήσεις. Εγώ θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι όταν έχω τη δική μου πεποίθηση είμαι χαρούμενη, νιώθω χαρούμενη, νιώθω ελεύθερη, νιώθω ευτυχισμένη. Γιατί, εγώ θα σε ρωτήσω. Γιατί όταν έχεις τη δική σου νιώθεις ευτυχισμένη? Γιατί είναι δική μου. Γιατί είσαι αυθεντική. Καταλαβαίνεις, γιατί είσαι αυθεντική, γι' αυτό. Είδες, όταν είμαστε αυθεντικοί, πόσο δεν χρειάζεται να συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα, ούτε να χρειαζόμαστε τίποτα άλλο πράγμα, ούτε σχολές, ούτε σκαλές, ούτε το σταμάτημι σιγλί. Τίποτα. Γιατί απλά είμαστε αυθεντικοί. Και η αυθεντικότητα σημαίνει ότι ακολουθάω την ψυχική μου πορεία. Mm-hmm. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ένα ζώο ξέρει τι πρέπει να κάνει, γιατί είναι αυθεντικό. Ένα άνθρωπο ποτέ δεν είναι αυθεντικό, γιατί δυστυχώ δεν αφήνει τον εαυτό του να κάνει αυτό που του αρέσει. Mm-hmm. Είτε επειδή έχει πεπιθήσεις που του λένε δεν αξίζει, είτε επειδή έχει πεπιθήσεις που του λένε κάνει λάθο, είτε επειδή νιώθει απαξίωση, είτε επειδή νιώθει ότι ποτέ θα το πετύχει, είτε μπορεί να λέει, ξέρω εγώ, έχει ανάγκη τον κόσμο, την αποδοχή, την επιβεβαίωση. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό τα ζώα είναι ευτυχισμένα στο επίπεδο τους. Και εμείς είναι κρίμα να λεγόμαστε άνθρωποι και να μην μπορούμε να φτάσουμε σε αυτήν την ευδαιμονία, την υψηλότερη, που μπορούμε να φτάσει στο ανθρώπινο είδος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει με την εξής πρόταση, είσαι άχρηστος, είσαι άχρηστος, είσαι άχρηστος, είσαι άχρηστος, μπορεί να πάρει δύο δρόμους. Ή να το πιστέψει και να γίνει άχρηστος, ή να μην το πιστέψει και να προσπαθήσει να αποδείξει τελικά ότι δεν είναι άχρηστος. Αυτός που θα πετύχει τον δρόμο της επιτυχίας, θα του πούμε μπράβο. Ο άλλος ο άνθρωπος, ο οποίος δυστυχώς δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από αυτή την πεποίθηση του είσαι άχρηστος, πώς μπορεί να βοηθηθεί? Αυτό που πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας είναι σε ποιους πρέπει να αποδείξω. Και θα καταλήξουμε ότι πρέπει να αποδείξουμε στον εαυτό μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η ισχύ στα λόγια των γύρω υπάρχει μόνο όταν εμείς τα πιστεύουμε. Καταλαβαίνεις yeah. λοιπόν ότι μόλις καταλάβεις ότι μέσα σου είσαι εσύ ικανή να μπορείς να δίνεις νόημα στα πάντα, ότι εσύ είσαι το παν, σύμπαν. Mm-hmm. Θα καταλάβεις λοιπόν ότι εσύ μπορείς να φτιάξεις όλο τον κόσμο, πώς θες να τον βλέπεις εσύ. Έτσι λοιπόν ο κόσμος μπορεί να έχει πολέμους, καταστροφές, αρρώστιες, αλλά εσύ θα μπορείς να διαλέξεις τη δική σου προσέγγιση από τη δική σου ψυχική πορεία. Και τότε θα τραβήξεις το δικό σου, ίσως γολγοθά, αλλά θα είναι ο δικό σου. Επομένως θα είναι μέσα στον ενθουσιασμό, μέσα αυτό που είσαι. Καταλαβαίνεις λοιπόν, πρέπει για να φτάσουμε εκεί πέρα να περάσουμε ίσως και από την κατάκριση, ίσως και από όλα αυτά τα πράγματα, για την απαξίωση. Mm-hmm. Γιατί κάθε φορά για να πετύχουμε μια αρετή, πρέπει να περάσουμε από την κακία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ναι, πρέπει να περάσουμε από τα αρνητικά ορισμένα πράγματα και μετά σιγά σιγά ασχολούμενοι με τον εαυτό μας και εμβαθύνοντας και ξετυλίγοντας το present, έτσι, την αξία της στιγμής, σιγά σιγά θα μπορούμε να αναβαθμίζουμε, να ενωνόμαστε με την ψυχική μας κατάσταση και έτσι να έρχονται και οι πληροφορίες εκείνες που θα μας βοηθήσουν να πάμε στο επόμενο επίπεδο.
Άρα πρέπει να έχουμε θετική προσέγγιση στη ζωή. Θα έλεγα μετά την αρνητική ότι έρχεται η θετική και μετά έρχεται η ουδέτερη. Mm-hmm. Και μόλις κάνει αυτόν τον κύκλο, γεμίζεις από εκείνο το επίπεδο, ουδετεροποιείται, mm-hmm. πάβεις να έχεις μαγνητισμό και αυτόματα προχωράς σε ένα άλλο επίπεδο της δικής σου εξέλιξης, όποια και να είναι αυτή. Παρά τα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστεύω και θεωρώ, να πω εγώ θέλω αυτό και να μην επηρεαστώ από τον σύντροφό μου, από το παιδί μου, από το γονιό μου, από το κοινωνικό μου περιβάλλον. Γιατί υπάρχουν για μία ερώτηση 10 απόψεις, 10 διαφορετικές πεπιθήσεις, 10 διαφορετικές απαντήσεις. Οπότε πώς θα είμαι εγώ σίγουρη για τον εαυτό μου ότι είμαι εγώ αυτή που έχω το δίκιο στα μάτια και όχι εσύ. Οτιδήποτε μπορείς να δεις στον άλλον, τις 10 απαντήσεις, mm-hmm. είναι επειδή υπάρχουν μέσα σου 10 απόψεις. Αλλιώς δεν θα μπορούσες να τις δεις. Όμως μία είναι εκείνη που πάντοτε θα οδηγήσει εσένα να κάνεις μία δράση. Ο άνθρωπος αυτό το παθαίνει υποσυνείδητα. Mm-hmm. Κάθε φορά έχουμε επιλογή. Απλά δεν τη βλέπουμε. Βλέπεις ανθρώπους λένε δεν θέλω να πάω στη δουλειά. Και όμως πηγαίνουν. Θέλω να σου πω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Μπορούμε να ακούσουμε τα πάντα. Όμως πάντοτε επιλέγουμε κάτι. Και αυτό το κάτι που το επιλέγουμε, ακόμα και όταν λέμε ότι δεν το θέλουμε ολικά, είναι η καλύτερη λύση. Όταν εμείς λέμε για οτιδήποτε κάνουμε, φίλοι μου, είτε παίρνουμε ναρκωτικά, είτε κάνουμε άσχημα πράγματα, είτε κάνουμε όμορφα πράγματα, και έχουμε εκείνη την ειλικρίνεια να πούμε ότι το επέλεξα για εκείνη την ώρα, για εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν το καλύτερο για μένα, τότε αυτή η ειλικρίνεια θα μας οδηγήσει μέσα μας να δούμε, ήταν το καλύτερο για μένα, mm-hmm. είναι αυτός ο εαυτός μου καλύτερος για μένα, είναι αυτό που συνεχώς θέλω να είμαι. Και θα δείτε πώς μετά θα δημιουργήσετε τις δικές σας πεποιθήσεις, τις δικές σας επιλογές. Άνθρωπος χωρίς επιλογή είναι μια μηχανικότητα και η μηχανή δεν έχει επιλογές, η μηχανή δεν είναι άνθρωπος, η μηχανή οδεύει προς τη διάλυση. Εξάλλου και η μηχανή, ο υπολογιστής είναι μια μηχανή που εμείς οι άνθρωποι δίνουμε εντολές στο συγκεκριμένο μηχάνημα, άρα ο άνθρωπος είναι αυτός που έχει τη δύναμη μέσα του και δεν τη γνωρίζει ακόμα. Πόση δύναμη υπάρχει μέσα μας. Θα σταθώ στη λέξη ειλικρίνεια, Σταμάτη Μυστηλή. Μία λέξη η οποία έχει τεράστια σημασία. Και να πω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε κατ' επέκταση να είμαστε ειλικρινείς και στους γύρω μας. Σωστά. Βεβαίως, τα πάντα ξεκινάνε από τον πυρήνα και οθούνται προς την περιφέρεια. Είτε μιλάμε για τον κόσμο, είτε μιλάμε για μέσα μας, είτε μιλάμε για το άτομο, είτε για τα πάντα. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν όσο μέσα μας γεμίζει κάτι διαφορετικό, όσο μέσα μας αλλάζει στον πυρήνα μας, θα αλλάξει και η περιφέρεια. Όταν κάτι δεν μας αγγίζει μέσα, δεν θα μπορούμε ποτέ, φίλοι μου, να αλλάξουμε. Ακόμα και αυτά που λέμε ειλικρίνεια. Αν κάτι δεν το παίρνουμε βαθιά μέσα μας, δηλαδή με εκείνη τη συγκίνηση που χρειάζεται, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει δικό μας. Γι' αυτό και η λέξη συγκίνηση σημαίνει συγκινούμε με μια ενέργεια. Πρέπει να γίνουμε αυτή η ενέργεια, να γίνουμε αυτή η κατένθεση, να γίνουμε. Και επειδή σε όλες τις σαρκώσεις μας, και ειδικά σε αυτήν την σαρκώση, είμαστε. Γιατί έχουμε γίνει πιο παλιά. Mm-hmm. Γιατί γινόμαστε τώρα. Κάθε ενέργεια μέσα μας, κάθε άποψη, στο τέλος επιλέγουμε να δούμε ειλικρινά, αυθεντικά, μέσα από την αξία της στιγμής, αυτό που είμαστε. Η ειλικρίνεια δεν είναι τίποτα άλλο από το να αφήσουμε το νου μας και τις πεποιθήσεις των άλλων να φύγουν. Mm-hmm. Μόλις εμείς γίνουμε αντικειμενικοί, λευκοί και βγάλουμε έξω όλες τις πεποιθήσεις, θα δούμε τελικά ότι απλώνεται μπροστά μας μια αυθεντικότητα του εγώ είμαι, το αυτό, το επίπεδο το οποίο έχω. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ειλικρίνεια. Βέβαια, διασπάται σε τόσα επίπεδα, όσα επίπεδα έχει φτιάξει ο καθένας, έτσι, και όσες πεπιθήσεις έχει ο καθένας για το δίκαιο, για το καλό, για τον εαυτό του. Πρέπει λοιπόν, με λίγα λόγια, για να είμαστε ειλικρινείς, το γεγονός, σαν γεγονός, να το αποδεχόμαστε και μετά να ξεκινάμε να δούμε τη δική μας προσέγγιση. Πάντοτε για να υπάρξει μια ένωση πρέπει να υπάρξει πριν ένας διαχωρισμός. Οπότε γι' αυτό διαχωρίζουμε τον εαυτό μας σε δύο μέρη, mm-hmm. να μπορούμε να τον παρατηρούμε και μετά να ενοποιηθούμε. Και κλείνοντας, Σταμάτη Μυστηλή, θα ήθελα να δώσεις τα φώτα σου στους φίλους τηλεθεατές και να τους πεις και να μας πεις όλους μας πώς μπορούμε να αφαιθούμε στο εδώ και τώρα. Πώς μπορούμε να αφαιθούμε στην παρούσα στιγμή. Πώς μπορούμε να βιώσουμε το τώρα. Η άφεση, φίλοι μου, είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, γιατί έρχεται μόνο όταν εμείς είμαστε αρμονικοί ολικά μέσα μας με κάτι. Μπορεί να λέμε λεκτικά αφήνομαι, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει όλα τα μέρη του εαυτού μας να αφαιθούν σε κάτι. Οπότε τότε σχηματίζεται η ροή.
Όταν λοιπόν εμείς λέμε έχουμε χωρίσει μέσω των θρησκειών ή διδασκαλιών τον εαυτό μας, ανώτερο εαυτό, κατώτερο εαυτό, προσωπικότητα, ψυχή και όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει ολικά, γεμάτα, έτσι, μέσα τον ενθουσιασμό που σας είπα, να δημιουργήσουμε μια ροή, ένα κανάλι. Τότε και μόνο τότε γίνεται η άφεση. Οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με κάτι που συμβαίνει στη ζωή μας, δεν μπορεί να μας αφήσει να αφαιθούμε πραγματικά. Οπότε, κοιτάξτε αυτά όλα που είπαμε προηγουμένως, δουλέψτε τα, κάντε τις δικές σας πρακτικές, εμπειρία, κυνηγήστε το μέγιστο ενθουσιασμό πάντοτε, γιατί αυτό σας δείχνει πραγματικά την πορεία την ψυχική σας και σας μιλάει έτσι το ανώτερο κομμάτι σας, μέσω του ενθουσιασμού και μέσω του πόνου. Οπότε, έτσι βρισκούμε μέσω των αντιθέσεων συνεχώς στον δρόμο μας. Στο σημείο αυτό, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, Σταμάτης Μισηρλής ασχολείται με τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και ο ίδιος δεν θέλει να δίνει κάποιο τίτλο στον εαυτό του, γιατί θεωρεί ότι είναι ακόμα και ο ίδιος μαθητής. Θεωρώ ότι ήταν όλα όσα μας είπες πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Χαίρομαι. Ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους συνανθρώπους μας. Και να πω και να τονίσω ξανά ότι για όσους από εσάς θέλετε να παρακολουθήσετε και περισσότερες ομιλίες του Σταμάτη Μισηρλή, μπορείτε να τον βρείτε στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομά του Σταμάτης Μισηρλής στα λατινικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Σταμάτη μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Αξία της στιγμής σήμερα. Αναλύσαμε την αξία της στιγμής. Εύχομαι να πήρες το δώρο. Το πήρα το δώρο γιατί μέσα από την εκπομπή είναι στιγμές. Δώσαμε το μήνυμα στους συνανθρώπους μας να ζουν τη στιγμή, να ζουν το τώρα. Συγχρονισμός. Έτσι. Και εμείς θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με δυναμικές στιγμές, με στιγμές άσκησης, παρέα με τον Ηρακλή Γουίτα. Πάντα θα είμαστε εκεί, στη μεγάλη στιγμή.